Κόρνερ του Αναστασάκη. Κεφαλιά του Μοσχούρη. Out στο 5. Ο Κώστας Αμπετάκης σεντράρει σε κόρνερ ποταμού στο 10. Παραδείσεις. Του κάνει φάουλο Σίμος. Τον βρίσκει αυτό με τον αγκώνα. Ο διαιτητής Δημητρόπουλος του είναι η κόκκινη κάρτα στο 27. Φεύγει ο Παραδείσης με τον Κοτσόνη με 10 παίχτες ημίκρα για πάνω από μία ώρα. Πλάγιο του Ποταμούση για Νικάκης από κοντά, πλασάρι, out στο 35 από καλή θέση. Μεγάλη παλιά, offside στο Χαβιάρα, δύσκολη φάση. Ο Πουλιός τη φογυρίζει, η μπάλα φτάνει στο Μονιό, κάνει κίνηση, κόβει, πασάρι με τα αριστερό, κακό κοντρόλ του Νούρε, δεν προλάβε στο 56. Φάουλ στον Κώστα Ζαμπετάκη στη γραμμή στο 60. Ο Μονιός, ωραία κίνηση, κρατάει την μπάλα, σουτάρει, αποκρούει με διπλή προσπάθεια ο Συριώτης στο 65. Η μπάλα φτάνει στο Σίμο, σουτάρει Νατάς, το κεφάλι του Μοσκούρη που πέφτει, κόρνερ στο 70. Ο Πουλιός τριπλάρει. Κόβει στον Κώστα Ζαμπετάκη, σταματά το πλασέ του ο Συριώδης, δεν προλαβαίνει ο Πουλιός. Με δύναμη ο Αντώνης Ζαμπετάκης, σουτάρει, κόντρες, λήξη συναγερμού στο 71. Σέντρα του αφεντή, ο Κώστας Ζαμπετάκης δεν μπορεί να πλασάρει στο 81. Για τον αγώνα το σημερινό, πιστεύω ότι όλες οι ομάδες μετά τις διακοπές έχουν κάποια θέματα προσαρμογής. Εμείς το αντιληφθήκαμε αυτό, χαλάσαμε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο χωρίς να έχουμε καθαρό μυαλό, χωρίς να έχουμε δημιουργία. Ήμασταν εκτός του πλάνου του αγώνα μας. Από εκεί και πέρα στο δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε να ελέγξουμε το παιχνίδι, δεν κινδυνεύσαμε σε καμία περίπτωση του αγώνα. Σπαταλήσαμε τις όποιες ευκαιρίες δημιουργήσαμε, έστω τρεις ή τέσσερις αν θυμάμαι καλά. Από εκεί πέρα δεν καταφέραμε να σκοράρουμε και το παιχνίδι κατέληξε σε αυτό το 0-0. Διακοπή ή απουσία ήταν το χειρότερο, ας πούμε, για την ομάδα. Η δικιά μας η ομάδα είχε την ατυχία να έχει και απουσίες από τιμωρίες και τη διακοπή και τραυματίες και αρρώστους. Ήμασταν δηλαδή με μια σύνθεση ελιπέστατη σήμερα. Λείπανε 6-7 παιδιά που σε άλλες ομάδες μπορεί να ήταν και βασικοί, ας πούμε, και σήμερα δεν μπορούσαμε να τους χρησιμοποιήσουμε. Παρόλα αυτά είμαστε μια ομάδα που παλεύει. Με όποιοι και να είμαστε μέσα στο γήπεδο, θα παλεύουμε πάντα για την νίκη. Αυτό κάναμε και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Από εκεί και πέρα, κάποια στιγμή στο ποδόσφαιρο δεν γίνεται να σου κάθονται όλα τα αποτελέσματα όπως θέλεις ή να βάζεις 2 γκολ από την αρχή, 3 γκολ και να παίζεις το παιχνίδι σου. Παρ' όλα αυτά, είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, που δημιουργήσαμε και τις ευκαιρίες μας, δεν κινδυνεύσαμε από τον αντίπαλο και πιστεύω ότι στη συνέχεια με τον ερχομό των παιδιών που λείπουμε θα βελτιώσουμε και άλλο την εικόνα μας. Η αποβολή τελικά μήπως σας μπέρδεψε περισσότερο εσάς? Γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το θέμα, νομίζω, μαζί. Πιθανόν και στο ποδόσφαιρο πάντα η ομάδα που παίζει με παίκτη λιγότερο. Πιο προσεκτική, κάτι παραπάνω. Και πάντα δίνει κάτι παραπάνω ο συμπαίκτης για να καλύψει τον συμπαίκτη του που έχει αποβληθεί. Από εκεί και πέρα η Μίκρα σήμερα ήρθε με έναν σκοπό να μην χάσει. Εγώ αυτό κατάλαβα από την εξέλιξη του παιχνιδιού. Και δικαιώθηκε για το αποτέλεσμα που πήρε. Εύχομαι καλή συνέχεια και στη Μίκρα και χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους τους ποδοσφαιρόφιλους και μη, σε όλο το νησί και σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για μας. Σε μια έδρα δύσκολη, με έναν αντίπαλο ο οποίος είναι ψηλά στη βαθμολογία. Και φυσικά ήθελε και αυτό το παιχνίδι για τους δικούς του λόγους. Εμείς, παρότι μείναμε πολύ νωρίς με 10 παίχτες, προσπαθήσαμε, τρέξαμε, δώσαμε χώρο στον αντίπαλο για να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το 0 στην άμυνα και από εκεί και πέρα, εάν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι στην επίθεση, καλώς θα ερχόταν.
Όμως τελικά δεν καταφέραμε να κάνουμε κάποιο γκολ, δεν είχαμε κάποιες ιδιαίτερες ευκαιρίες, γιατί εστιάσαμε το παιχνίδι μας πιο πολύ στο αμυντικό κομμάτι. Πιστεύω ότι εκεί τα καταφέραμε, πήγαμε πάρα πολύ καλά, δεν δημιούργησε ευκαιρίες ο αντίπαλος. Φυσικά φάνηκε η κούραση στο τέλος του παιχνιδιού στην ομάδα μου. Όμως μπορώ να πω ότι ήταν ένα καλό αποτέλεσμα. Εάν αναλογιστούμε ότι μείναμε με 10 παίχτες σε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ότι παίζαμε και με μια ομάδα η οποία, όπως είπα, είναι υψηλά στη βαθμολογία. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήρθε μετά από περίπου 20 μέρες λόγω των διακοπών και αυτό ήταν ένας αναστατικός παράγοντας. Φυσικά αυτό ισχύει για όλους εμάς, όχι μόνο για μας. Εμείς είχαμε και εμείς τα προβλήματά μας από την πλευρά μας, τους τραυματισμούς μας, τις απουσίες μας. Όμως πιστεύω τα παιδιά ανταποκρίθηκαν κατά τον καλύτερο τρόπο και πήραμε ένα αποτέλεσμα που ίσως στη συνέχεια φανεί πάρα πολύ σημαντικό. Στην αρχή δεν σας περιμέναν τόσο δυνάτους. Μετά λέγανε κάποια στιγμή θα ξεφουσκώσει. Ίσα είπαν έρχεται στα τελευταία παιχνίδια σειρά που είναι με δυνατούς αντιπάλους, με τους πρωτοπόρους και όλοι εκεί περιμέναν τη Μίκρα να πέσει. Όμως στέκεται. Μέχρι που μπορεί να φτάσει αυτή η ομάδα και τελικά ποιος είναι ο στόχος της. Η Μίκρα στέκεται διότι έχουμε μια ομάδα με ένα πολύ καλό κλίμα, με παιδιά τα οποία προσπαθούν για το καλύτερο μέσα σε καθαρά αεραστεχνικά πλαίσια. Όπως βλέπετε και τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιες προσθήκες παρότι έχουμε κάποια προβλήματα σε κάποιες θέσεις. Όμως οι παίκτες ανταποκρίνονται κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο. Φυσικά μέχρι στιγμής έχουμε διαψεύσει πάρα πολλούς ως προς το ότι θα ξεφουσκώσουμε. Όμως δεν μπορεί να βρίσκεσαι στην 11η αγωνιστική και να βρίσκεσαι τόσο ψηλά στη βαθμολογία. Όμως θα έλεγα ότι θα φανεί στη συνέχεια γιατί το πρωτάθλημα έχει διάρκεια. Αλλά και εδώ που έχουμε φτάσει είναι ένα πράγμα το οποίο αξίζουν πάρα πολλές χαρακτήρια στους ποδοσφαιριστές της ομάδας.